Είσαστε καλά? Ωραία. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ σήμερα και όπως ευχαριστούμε επίσης και τους συναδέλφους που μας τιμούν με την παρουσία τους σε αυτή την εκδήλωση και ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους συντονιστές και τους συναδέλφους που έχουν επιμεληθεί αυτή την εκδήλωση, τον κύριο Πρωτονετάριο, τον κύριο Δαλακούρα και τον κύριο Παπαγεωργίου. Μας κάνει την τιμή και είναι ιδιαίτερη χαρά μας που είναι ο πρώην διευθυντής του Αγίου Δημητρίου, ο κύριος Δημήτρης Κυριακός. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Κυριακό, σας παρακαλώ. Ένα χειροκρότημα για τους συναδέλφους επίσης που επιμελήθηκαν και αφοσίωσαν τον χρόνο τους για να πραγματοποιηθεί αυτή η εσπερίδα. Τον κύριο Πρωτονετάριο, τον κύριο Δαλακούρα και τον κύριο Παπαγεωργίου. Ωραία, τώρα θα ηρεμήσουμε και να σας πω ότι αυτή η εκδήλωση που έχει να κάνει με την ψηφιακή τεχνολογία και όπως είδατε ήδη και στο πρόγραμμα θα ξεκινήσουμε έτσι με βέβαια με τον κύριο Κυριακό, ο οποίος θα μιλήσει σχετικά και με τον κύριο Πρωτονετάριο, θα προβληθεί ένα παιχνίδι που έχουν φτιάξει τα παιδιά μας εδώ του ΙΕΚ, ο Λάζος, ο Βασίλης, ένα χειροκρότημα από τον Βασίλη, και ο Άρης Σούχα, που τα παιδιά αυτά αποσίωσαν πάρα πολύ χρόνο για να πετύχουν να φτιάξουν ένα παιχνίδι που έχει να κάνει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την γνώση και την κατεύθυνση όσων θέλουν να ακολουθήσουν ειδικότητες στα ΙΕΚ. Και στη συνέχεια θα προβληθεί η πολυβραβευμένη ταινία του Γιώργου Παπαϊωάννου, ο οποίος θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μέρος, προκειμένου να αναλύσει και να μας πει πώς δούλεψε σε σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία. Λοιπόν, η εσπερίδα αυτή γίνεται σε συνεργασία με τα ΙΕΚ Γάλεο, Γαλατσίου και Πειραιά και με την υποστήριξη της Ένωσης Πληροφορικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εσπερίδα μας και δίνω το λόγο στον κύριο Κυριακό. Ο κύριος Πρωτονετάριος θα είναι και ο παρουσιαστής της σημερινής εκδήλωσης. Τον ευχαριστούμε επίσης θερμά. Να είστε καλά παιδιά, καλή παρακολούθηση, καλή απόλαυση. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είμαι σε Μέρο Μαλιμπέρια. Ήμουν διευθυντής εδώ πέρα πριν τουλάχιστον 2 χρόνια, νομίζω. Και είναι ένας χώρος τον οποίο πραγματικά ιδιαίτερα αγαπώ και εκτιμώ. Επίσης να πω ότι μαζί μας, όπως αναφέρθηκε, είναι και τα παιδιά από το ΙΕΚ Γάλεο και το ΙΕΚ Γαλάτσι και από το ΙΕΚ. Να πω ότι τέτοιο αμφιθέατρο εμείς στο Γάλεο δεν έχουμε, μάλλον είχαμε αλλά το κάψαμε. Εντάξει, για αυτό να πούμε. Αλλά είναι ευκαιρία να βρισκόμαστε όλα τα ΙΕΚ μαζί και είναι ευκαιρία και να ερχόμαστε εδώ στο υπέροχο θέατρο του Αγίου Δημητρίου και να κάνουμε πολλά πράγματα και πολλές ημερίδες που νομίζω ότι είναι ουσιαστικά για όλους σας. Εγώ θέλω να σας θα μιλήσουμε τώρα, κάνουμε μια... Α, οκ, ο Βασίλης έχει τον λόγο πρώτα, για να δούμε το βίντεο του. Λοιπόν, θα μιλήσω λίγο όσον αφορά την ειδικότητα της πληροφορικής ευρύτερα και την ειδικότητα για τα πολυμέσα, αλλά και θα κάνω και μια αναφορά στα ΙΕΚ και το τι μέλη γενέστε και θέλω να πιστεύω θα το βρείτε ενδιαφέρον. Βασικά, θέλουν να δούμε πού πάνε τα ΙΕΚ ευρύτερα σήμερα και ποια είναι η προοπτική τους στο μέλλον. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει μεγάλη σημασία. Έχει να κάνει με την οπτική με την οποία
θέλουμε να δούμε τους αποφύτους των ΙΕΚ στο μέλλον. Για μένα, και θέλω να περάσει αυτό αν είναι δυνατόν, θα επιθυμούσα πιο πολύ να αισθάνεστε ότι είστε φοιτητές ενός ΤΕΙ παρά απόφοιτοι ενός λυκείου, αν μπορώ να το πω. Πρέπει δηλαδή να καταλάβετε ότι πλέον έχετε και μεγαλώσει αφενός, αλλά από την άλλη έχετε μπει σε ένα χώρο που πρέπει να τον αγαπήσετε αφενός, αλλά να καταλάβετε τη σοβαρότητά του. Δηλαδή, το ΙΕΚ δεν έχω μια άλλη επιλογή και να κάνω. Θα σας δείξω νούμερα στη συνέχεια, τα οποία δεν είναι δικά μου, είναι και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να καταλάβετε ποια είναι η τάση των πραγμάτων στην Ευρώπη, για να καταλάβουμε πού είμαστε και πού πρέπει να πάμε. Εντάξει. Επειδή όμως η συζήτησή μας, η συνάντηση έχει να κάνει με την πληροφορική, Βασίλη, να δούμε λίγο κάποια πράγματα. Τι ακριβώς κάνει κάποιος έχοντας την ειδικότητα των εφαρμογών πληροφορικής. Αναφέρομαι κυρίως σε εφαρμογών πληροφορικής, γιατί οι άλλες τρεις ειδικότητες που είναι τα δίκτυα, το λογισμικό και το... Ποιο άλλο είναι? Και η τεχνική, τα ύψιλον, είναι, θα λέγαμε, παρεμφερείς, έχουν μια κατεύθυνση βέβαια διαφορετική, έτσι. Η μεγάλη όμως πίτα και η πιο δημοφιλής ειδικότητα στον χώρο της πληροφορικής είναι η εφαρμογών πληροφορικής, πολυμέσα, web design και video game. Ποια λοιπόν είναι οι βασικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει κάποιος από εσάς να αποκτήσει? Εντάξει. Θέλουμε λοιπόν άνθρωποι να μπορούν να βγουν στην αγορά, και για να το κάνουν αυτό θα πρέπει να έχουν ικανοποιητικές γνώσεις σε μια σειρά από πράγματα. Πώς μπορείς να φτιάξεις μια πολυμεσική εφαρμογή? Ποια είναι το πλαίσιο συμπεριφοράς και της επαγγελματικής επικοινωνίας? Κάτι το οποίο δυστυχώς εμείς δεν το έχουμε. Γιατί? Δεν έχουμε μάθει να δουλεύουμε σε ομάδες. Αν βγείτε στην αγορά σαν προγραμματιστές, που σας εύχομαι, θα δείτε ότι δουλεύουν κάποιος σε team, σε ομάδες. Άρα πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε σε ομάδες. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται simulation σε εμάς, στην έννοια του project. Αλλά όταν πάτε να βγείτε στην αγορά, δεν θα είστε μόνοι σας. Δεν είναι one man show. Δουλεύετε με ανθρώπους και πρέπει να μάθετε να συνεργάζεστε και να επικοινωνείτε κατάλληλα. Θα μπορείτε να έχετε διαγράμματα ροής και τεχνικές προδιαγραφές ψηφιακών αρχείων, διαδικασίες και κριτήρια επιλογής ειδικών συνεργατών για τη δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών. Δηλαδή, θέλω έναν expert στον ήχο. Θέλω έναν expert, ξέρω εγώ, σε ένα σενάριο. Άρα θα πρέπει να μάθετε να δουλεύετε σε ομάδες και με ανθρώπους άλλης ειδικότητας, έτσι. Θα μπορούμε να έχουμε γνώση βέβαια στην πληροφορική, να μπορούμε να έχουμε έλεγχο συμβατότητας, διαλειτουργικότητας, των επιμένων στοιχείων και αρτιότητας μιας πολυμεσικής εφαρμογής, να βλέπουμε το θεσμικό πλαίσιο προφύλαξης των προσωπικών και των ευαίσθητων δεδομένων, έννοιες την οποία αυτή τη στιγμή ίσως δεν σας κάνει νόημα, αλλά όταν βγεις στην αγορά, δουλέψεις και φας καμιά μήνυση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, έχεις πρόβλημα. Αυτά λοιπόν τα πράγματα πρέπει κάποιος να τα λαμβάνει υπόψη του. Σίγουρα θεωρίες πολυμέσων, υπερμέσων, λειτουργικά συστήματα. Εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σαν μέλος του κεντροδοσού της ΕΛΑΚ, πέρα από την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, την ανάγκη να ξέρετε πολύ καλά Linux. Το μέλλον είναι open source. Η τάση, αυτή τη στιγμή η αγορά να κυριαρχείται από προϊόντα Windows, αν θέλετε να βρείτε δουλειά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με κρίση κτλ., πρέπει να στραφείτε σοβαρά στο Linux. Αυτή είναι η δικιά μου προτροπή και πιστεύω ότι εκεί θα οδηγηθούν τα πράγματα. Να μην σας λέω τώρα πολλές λεπτομέρειες. Πολύ σημαντικό η καταγραφή σεναρίων, παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων για δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών, προετοιμασία στον προγραμματισμό, σχεδίαση προγραμμάτων πολυμέσων, τεχνικές συνολογής και οριστικοποίηση επιμέρους στοιχείων πολυμεσικών εφαρμογών, τεχνολογίες πολυμέσων, χρώματα και πολλά άλλα. Αυτά λοιπόν είναι κάποιες ειδικές επαγγελματικές γνώσεις που κάποιος θα πρέπει να γνωρίσει. Shared Access Computing, ζούμε στην εποχή του cloud. Έτσι. Πρέπει να δείτε ότι σε λίγο καιρό οι εφαρμογές οι οποίες θα αναπτύσσετε δεν θα είναι τοπικές. Η πλειοψηφία της δουλειάς η οποία θα γίνεται στο σύννεφο, στο cloud. Έτσι. Νομίζω καταλαβαίνόμαστε γιατί μιλάω. Εκεί θα δούμε ότι η πλειοψηφία των εφαρμογών θα στραφεί. Και όλοι θα χρησιμοποιούμε εφαρμογές οι οποίες κάποιος θα τις υποστηρίζει και θα τις διανέμει. Έτσι. Άρα αυτή η έννοια του προγραμματισμού σε έναν
PC, stand-alone, κάπου μακριά, δεν θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα. Θα πάμε λοιπόν σε νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα είναι στο χώρο του cloud. Cloud για μένα τι σημαίνει τι? Βάσεις δεδομένων, έτσι, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, πολυμερικές εφαρμογές. Ζούμε στην εποχή του YouTube. Τις προάλλες η κόρη μου ήθελε να κάνει γαλλικά και ψάχναμε να δούμε βρήκαμε στο YouTube ένα listening στα γαλλικά, έτσι, ενός βιβλίου. Κάποιοι λοιπόν, αντί να πάρει την κασέτα, μπαίνει στο YouTube και βρίσκει τα μαθήματα των γαλλικών, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι το YouTube έχει κυριαρχήσει. Το ξέρετε νομίζω, καλύτερα από μένα ίσως. Γλώσσες προγραμματισμού. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε να έχετε ευχέρεια στη γλώσσα προγραμματισμού. Υπάρχει μια αρνητικότητα για πολλούς από εσάς. Πρέπει αυτό το φόβο να τον ξεπεράσετε. Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημαντικές και θα σας πω και κάτι το οποίο θεωρώ ότι το μέλλον θα αλλάξει πάρα πολύ στην εκπαίδευση. Ο πρόεδρος Ομπάμα έλεγε ότι όλοι οι Αμερικανοί πρέπει να αρχίσουν να μαθαίνουν να προγραμματίζουν και δεν το λέει κάποιος τυχαίος. Έτσι. Η έννοια του προγραμματισμού δεν είναι μόνο για τον επαγγελματία πληροφορικό. Είναι και για τον μηχανολόγο, είναι και για τον οποιοδήποτε. Όλοι θα πρέπει να έχουν κάποια γνώση προγραμματισμού. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Τι λογισμικά θα χρησιμοποιούμε, ποιες είναι οι τεχνικές επίλυσης των προβλημάτων λειτουργίας, το περιεχόμενο, οι απαιτήσεις των πολυμερικών εφαρμογών, τι καινούργιες εφαρμογές θα μπορέσουμε να δίνουμε. Πλέον το να δίνεις μια απλή text εφαρμογή δεν έχει νόημα. Αν δεν έχεις animation, αν δεν έχεις βίντεο, αν δεν μπορείς να κάνεις ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, δεν μπορείς να σταθείς στην αγορά σε ένα ολοκληρωμένο προϊόν. Υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να μπορούμε να προετοιμαζούμε τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες ελέγχου γραφικών διεπαφών, έτσι, το interface το οποίο έχουμε. Εσείς είστε η γενιά που σε λίγα χρόνια θα δουλεύετε σε virtual reality περιβάλλον, σε augmented reality περιβάλλον. Γιατί εσείς τα δικά σας χρόνια θα δείτε εφαρμογές και περιβάλλοντα διεπαφής, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά και ακόμα δεν έχουν εφευρεθεί, έτσι, κάποια από αυτά. Δηλαδή ολογράμματα, θα δούμε νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα αλλάξουν τον τρόπο διεπαφής με τους ανθρώπους. Άρα, το να μπείτε και να ψαχτείτε σε νέα. Αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος σας, να δείτε τι ακριβώς παίζει στα επόμενα χρόνια. Πρέπει να κάνετε ένα προγραμματισμό, τι μέλη γενέστε, ποιο είναι το αύριο. Βλέπετε ότι σιγά σιγά η βιομηχανία βγάζει όλο ένα και καινούργια προϊόντα. Ας πούμε κάποιοι, σε λίγο καιρό η μισή από εσάς θα έχετε watch, ας πούμε. Θα έχετε κάποιο, τα καινούργια κινητά που έχουν βγει σαν ρολόι που είναι. Βλέπετε μια τάση που προχωράει. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα στον χώρο του virtual reality. Ο χώρος λοιπόν αυτός με τα visual και τα λοιπά θα το δείτε και στη συνέχεια πόσο σημαντικός και εξελίξιμος θα είναι. Τεχνικές επεξεργασίες ψηφιακών στοιχείων, πολυπεσικών εφαρμογών. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία σιγά σιγά θα πρέπει να τα μάθετε, γιατί υπάρχει και δουλειά έξω για αυτό το πράγμα. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι ανάγκη να δουλέψεις για κάποιον Έλληνα, μπορεί να δουλέψεις κάπου παγκόσμια. Δηλαδή η δυνατότητα που μας δίνει το web αυτή τη στιγμή να προσφέρεις υπηρεσίες με αυτόν τον τρόπο, θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Η πληροφορική έχει αυτή την άνεση ότι μπορείς να προσφέρεις τη δουλειά σου, την υπηρεσία σου σε κάποιον ο οποίος είναι στο εξωτερικό. Βέβαια, αυτό συνεπάγεται και καλά αγγλικά και καλές σχέσεις και επικοινωνίες κτλ. Αλλά όταν γίνεις επαγγελματίας, θα το δείτε σιγά σιγά κι εσείς ότι αυτό το πράγμα είναι μια τεράστια αγορά. Λοιπόν, πάμε να μην σας. Ωραία, λοιπόν, δεξιότητες. Τι χρειάζεται, ποια είναι τα επαγγελματικά προσόντα που κάποιος χρειάζεται να έχει. Έτσι. Άνεση λοιπόν χρήση διαμόρφωση χρονοδιαγραμμάτων, χρήση δικτύων, βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, άνετη χρήση διαγραμμάτων ροής, γλώσσες προγραμματισμού, τεχνικές ενσωμάτωσης ψηφιακών στοιχείων, επικοινωνία, πρωτοβουλία, επίλυση προβλημάτων, κρίση και λήψη απόφασης. Όλα αυτά είναι πράγματα, οργανωτικότητα, καλή διαχείριση του χρόνου, κοινωνική αντίληψη. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες δεξιότητες οι οποίες κάποιος από εσάς πρέπει να έχει. Ικανότητες, καλή μνήμη, δημιουργική ικανότητα, δημιουργική αφαιρετική ικανότητα, τακτοποίηση των πληροφοριών, συμπερασματική ικανότητα, παρατηρητικότητα, ευελιξία κατηγοριοποίησης και βέβαια φαντασία.
Να δούμε λίγο και το χώρο των επαγγελματικών προσανατολισμών. Αυτό τώρα, των επαγγελματικών προοπτικών. Αυτό είναι η πιο δύσκολη εξίσωση αυτή τη στιγμή σε μια ασταθή οικονομικά χώρα που υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα οικονομικό και αυτό φαίνεται σε όλη τη βιομηχανία. Δεν είναι μόνο η πληροφορική που στενάζει, είναι όλοι. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπα, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στον χώρο της τεχνολογίας γενικά έχουν τη δυνατότητα αυτή τη γνώση τους να την εξάγουν αρκετά πιο εύκολα από κάποιον άλλον ίσως. Και θα δούμε ότι η πληροφορική μπαίνει και ακουμπάει παντού, από τα αυτοκίνητα, έτσι. Δεν υπάρχει τεχνολογία η οποία να μην ακουμπήσει πληροφορική. Εντάξει. Θα δούμε μεγάλες αλλαγές στα επόμενα χρόνια. Το επάγγελμα λοιπόν του πληροφορικού έχει σχετικά ικανοποιητική απασχόληση σε κατ' εμέ εξειδικευμένους τομείς. Δεν είμαι όλα τα σφάζω, όλα τα χερώνω. Η πληροφορική έχει γίνει σαν την ιατρική. Αν δεν ασχοληθείς και δεν εξειδικευτείς σε ένα τομέα, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος, δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ή θα γίνεις καλός στο ένα πρόγραμμα ή σε ένα δίκτυα ή σε μια άλλη τεχνολογία. Εσείς βάσει της κλίσης σας, της ανάγκης σας, των ιδιαιτερωτήτων και το τι ζητάει η δουλειά, εσείς θα πάτε και θα προσαρμοστείτε στα requests μιας εταιρείας. Έτσι, το τι ζητάει αυτή η εταιρεία. Θέλω εγώ, τον τάδε προγραμματιστή. Εσείς λοιπόν βάσει των βασικών γνώσεων που παίρνετε από εδώ και πέρα και της προσωπικής σας ενασχόλησης, γιατί ό,τι και να σας δείξουμε εδώ πέρα, αν εσείς δεν μπείτε να το ψάξετε, δεν θα προχωρήσετε και το ξέρετε πολύ καλά. Δεν θα μείνετε εδώ πέρα. Ζούμε στην εποχή της διαβίου μάθησης. Θα μάθετε ξανά και ξανά και ξανά. Λοιπόν, εδώ είναι το πρόγραμμα σπουδών. Δεν φαίνεται πολύ καλά. Το ξέρετε ότι έχει γίνει μια καλή προσπάθεια. Ήμουν και στην ομάδα που είμαι τώρα. Προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε τα προγράμματα σπουδών, να κάνουμε λίγο πιο καινούργια. Δεν ξέρω, έχουμε ίντερνετ, γιατί έχω βάλει κάποιο link, δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Για πήγαινε επόμενη σελίδα να σας δείξω κάποια πράγματα. Λοιπόν, έβαλα αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τα MOOCs, Massive Online User Support Courses, Online Courses. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία εξ αποστάσεως μπορείτε να έχετε γνώση σε οτιδήποτε παίζει, έτσι, σε οτιδήποτε αντικείμενο θέλει. Ξέρω, εγώ θέλω να μάθω τη γλώσσα προγραμματισμού Perl, έτσι, ή Python, εντάξει. Μπορείτε να μπείτε σε site όπως αυτά τα οποία θα σας δείξω αμέσως μετά, αυτά εδώ. Αυτά είναι ίσως τα πιο γνωστά παγκόσμια site για online μαθήματα. Παραδείγματος χάρη, το edX είναι του Harvard, έτσι, το MIT. Το Coursera είναι μια συλλογή από τα πιο δημοφιλή πανεπιστήμια που έχουν κάνει μαθήματα online, δωρεάν, τα οποία μπορείτε να μπείτε και να παρακολουθήσετε τα μαθήματα αυτά. Είναι διάρκειας περίπου 6 εβδομάδων. Σε κάποια από αυτά μπορείτε να βρείτε και υπότιτλους, είναι στα αγγλικά βέβαια, αλλά μπορείτε να βρείτε και υπότιτλους, οπότε μπορεί να σας διευκολύνει κάπως. Και πώς δουλεύει, για να σας δώσω να καταλάβετε. Μπαίνω, παρακολουθώ ένα βιντεομάθημα, το βιντεομάθημα μετά από κάποια λεπτά σταματάει και υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις online, τις οποίες πάντα τις συμπληρώνετε. Αν έχετε απαντήσει σωστά, συνεχίζει το βίντεο. Και παίζει. Πάλι ξανασταματάει, ξανά ερωτήσεις και με αυτόν τον τρόπο έχετε 6 εβδομάδων μαθήματα τα οποία online μπορείτε να τα παρακολουθήσετε, να απαντήσετε και με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε την αναγκαία γνώση για να μάθετε κάτι συγκεκριμένο. Έτσι, είναι πραγματικά πρόκληση και το προτείνω αυτό το slide να το δείτε. Είναι πάρα πολύ γνωστά πανεπιστήμια τα οποία δίνουν online courses τα οποία πλέον μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε αυτό που λέμε διαβίου μάθηση. Και η διαβίου μάθηση είναι σημαντική για όλους μας. Δεν είναι μαθήματα μόνο στην πληροφορική, είναι σε όλους τους τομείς. Θα βρείτε ό,τι πραγματικά θέλετε. Σας το προτείνω αυτό ανεπιφύλακτα. Αυτό είναι το μέλλον της εκπαίδευσης από το σημείο που είσαστε και μετά. Δηλαδή, θα μπορούσατε να πάτε σε ένα πανεπιστήμιο, σίγουρα όποιος θέλει μπορεί να το κάνει, αλλά αυτό είναι αυτή τη στιγμή δωρεάν, είναι πιστοποιημένο, γιατί με το που θα ολοκληρώσετε μπορείτε να πάρετε και κάποια βεβαίωση. Και πολλοί πιστεύουν ότι αυτά τα online courses είναι πάρα πολύ σημαντικά στην αγορά εργασίας. Δείχνει λοιπόν ότι κάποιος έχει το ενδιαφέρον, ψάχτηκε, βρήκε ένα αντικείμενο το οποίο
το έκανε expert, πήρε μια βεβαίωση. Έχω αρχίσει και βλέπω βιογραφικά από διάφορους οι οποίοι έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο και έχω δει πολλά βιογραφικά. Οι άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν ότι έχουν παρακολουθήσει και έχουν 3, 4, 5, 6, ξέρω εγώ, τέτοια MOOCs courses παρακολουθήσει, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ότι βλέπεις άνθρωπο ο οποίος έχει γνώση και ενδιαφέρον για αυτές τις νέες τεχνολογίες και έχει εμβαθύνει σε συγκεκριμένους τομείς, γνωρίζοντας πολύ καλά το συγκεκριμένο υλικό. Δεν είναι δηλαδή η γνώση πλέον μόνο ένα βιβλίο ή ένα PDF ή οτιδήποτε άλλο. Και το βίντεο πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό θέλω να σας μείνει πραγματικά. Για να δούμε και κάτι ακόμα. Ναι, ήθελα να σας είχα υποσχεθεί, έχω κάποια δύο αρχεία, αν μπορέσει να τα ανοίξεις, είναι νομίζω ένα εξελάκι. Για άνοιξα το λίγο εδώ. Εδώ, ναι. Άνοιξε το Excel. Αυτό εδώ έψαξα και βρήκα ένα αρχείο πώς γίνεται η αγορά εργασίας και πώς οι απόφοιτοι των ΙΕΚ από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν και θα το αφήσω αυτό για οποιονδήποτε θέλει, μπορεί να το βρείτε και στο ίντερνετ αλλά το έχω βρει, ποια είναι τα επίπεδα τα οποία απόφοιτοι των αντίστοιχων ΙΕΚ σε άλλες χώρες και έχει εδώ πέρα διάφορες επιλογές, compare countries, compare tables κτλ. Μπορείς να το δείξεις λίγο, δεν ξέρω αν έχει και γραφήματα. Για να δείτε ποια είναι κάποια στατιστικά και πώς είναι η αγορά εργασίας και ποια είναι η προοπτική αγορά εργασίας των στελεχών των ΙΕΚ. Υπάρχει πολύ, πιστεύω, περισσότερη δουλειά αυτή τη στιγμή για άτομα σαν και εσάς από πτυχιούχους. Επειδή περνάει η αγορά εργασίας μια τέτοια κρίση. Θέλει εξειδικευμένα άτομα, έτσι, οι οποίοι βέβαια δεν θέλουν και πολλά χρήματα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να το βιώσουμε. Έτσι. Μπορούμε να δούμε λίγο το compare countries graph. Είναι εύκολο για να δούμε. Έχει κάποια γραφήματα. Ναι. Λοιπόν, δείχνει εδώ πέρα. Μπορείς να συγκρίνεις, ας πούμε, μπορεί να συγκρίνουμε Ελλάδα με Γερμανία, παραδείγματος χάρη. Είναι ένα... Συγγνώμη. Ωραία. Βλέπουμε, λοιπόν, κάποια σύγκριση, αν μπορούμε να πούμε. Το πράσινο και το μπλε, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι online το γράφημα. Τι ποσοστό, ας δούμε, η Ελλάδα είναι μπλε, η Γερμανία είναι πράσινη. Κοιτάξτε, ένα ερώτημα. Older adults in lifelong learning, δηλαδή μεγαλύτερης ηλικίας, ενήλικοι, στην διαβίου μάθηση. Στη Γερμανία, λοιπόν, έχουμε 69%, στην Ελλάδα 18%. Εντάξει, έτσι, να δούμε λίγο τη διαφορά. Θα σας πω ένα πράγμα για την ευρύτερη τεχνική εκπαίδευση. Στην Ελλάδα ζούμε το απόλυτο θέατρο του παραλόγου. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που το 90% των σπουδαστών πάει σε γενικό λύκειο και 10% των σπουδαστών πάει σε τεχνικό λύκειο. Στην Ευρώπη το 70% πάει σε τεχνικό λύκειο και το 30% πάει σε γενικό λύκειο. Έτσι, για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο στραβά πάει ο γυαλός. Έτσι. Αλλά βέβαια και το τεχνικό λύκειο καμία σχέση με αυτό που εσείς θεωρείτε τεχνικό λύκειο, έτσι, η ΕΚ. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Εγώ είχα σπουδάσει στην Αγγλία και είχα τρεις συμφοιτητές, δύο Γερμανούς και ένα Σουηδό, οι οποίοι βγήκανε πρώτοι στην τάξη, με Άγγλους, με ένα Έλληνα. Γιατί ο Σουηδός και ο Γερμανός είχαν τελειώσει τεχνικό λύκειο και θυμάμαι φτιάξανε ένα ρομπότ που περπατούσε. Εμείς δεν μπορούσαμε να πάρουμε, ένα κατσαβίδι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή η αγορά θέλει ανθρώπους που να πιάνουν το κατσαβίδι για να φτιάχνουν κάτι να περπατάει. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να μπορέσετε να μπείτε στην τεχνολογία hands-on και να πάρετε αυτό το ρημάδι, το κατσαβίδι, για να αρχίσετε να βιδώνετε και να κάνετε πράγματα. Και όταν το λέω κατσαβίδι, καταλαβαίνετε την έννοια που το λέω. Δεν το λέω αυτό καθ' αυτό κατσαβίδι, αλλά να ασχοληθείτε. Μπείτε, προγραμματίστε, κάντε λάθη, προσπαθήστε όμως να κάνετε.
ό,τι καλύτερο από μέσα σας μπορείτε να κάνετε. Χρησιμοποιήστε νέες τεχνολογίες. Παραδείγματος χάρη, όσοι είστε στην πληροφορική, θα δείτε ότι ζούμε στο αυτό που λέμε The Internet of Things. Ο κόσμος εξελίσσεται. Δείτε τα Raspberry Pi, δείτε τα Arduino. Οι καθηγητές σας μπορούν να σας πούνε πάρα πολλά πράγματα για αυτές τις τεχνολογίες και πόσο πολύ εύκολα μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Οι δυνατότητες είναι άπειρες. Και πραγματικά μπορείτε να βγάλετε και χρήματα από αυτό το πράγμα. Δεν έχετε παρά να το αγαπήσετε και να το κυνηγήσετε. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ αυτά ήθελα πάνω κάτω. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει τις διαφάνειες εδώ πέρα και το... Έχω και άλλη μια διαφάνεια που έχει αναλυτικά στοιχεία ανά χώρα. Έτσι πιο πολύ για να δείτε πού είμαστε και έχει ενδιαφέρον αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι τα ΙΕΚ έχουν πολύ προοπτική και οι εκτιμήσεις είναι ότι όλο ένα και περισσότερος κόσμος θα έρχεται στα ΙΕΚ. Και μάλιστα πολλοί θα παίρνουν και άλλες ειδικότητες γιατί θα μπορούν να συνδυάζουν πράγματα. Και από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει μία σύνδεση στην αγορά εργασίας, αυτά τα οποία μαθαίνετε να βγείτε και να τα εφαρμόσετε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα με την πρακτική άσκηση, γιατί θέλουμε με το που θα τελειώσετε τα ΙΕΚ, ο νόμος λέει ότι θα πρέπει να κάνετε υποχρεωτικά ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε το πώς αυτό το πράγμα θα υλοποιηθεί, πώς θα γίνει και είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι δικιά μου ευχή πραγματικά να πάτε και να δουλέψετε κάπου που να είναι συναθές με αυτό το οποίο έχετε σπουδάσει. Μην πάτε να γίνετε, να κάνετε κάτι άλλο. Μην το δεχτείτε εσείς. Να κυνηγήσετε, θα είναι αμαρτία αυτά τα δύο χρόνια που έχετε δώσει, να μην προσπαθήσετε να βρείτε κάτι συναφές με αυτό το οποίο έχετε σπουδάσει. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις και τις δουλειές, να συνδυάζαμε αυτά τα οποία σπουδάσατε με την εταιρεία. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, ειδικά έτσι όπως είναι η αγορά. Από την άλλη, έτσι όπως είναι η αγορά, είναι και το περίεργο ότι μπορεί να σας θέλει. Είναι θέμα οικονομικό, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά όταν θα πάτε σε μια δουλειά, προσπαθήστε να βρείτε ό,τι παραπάνω μπορείτε εσείς να ωφεληθείτε, γιατί αυτό είναι άρρηκτα δεμένο με το επάγγελμα το οποίο θα κάνετε αύριο μεθαύριο. Και όσο περισσότερη εμπειρία αποκτήσετε σε αυτή τη δουλειά, τόσο θετικότερο είναι για εσάς. Εντάξει. Λοιπόν, σημερινή παρουσίαση, πέρα από την ταινία, θέλω να δείτε πώς ένας άνθρωπος που νομίζω δουλεύει στο Hollywood, δεν ξέρω πού, έχει μάθει να χρησιμοποιεί τα visual effects. Αυτές οι πολυμεσικές εφαρμογές, όλα αυτά τα video games και όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να καλύψουμε σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών των 2 ετών, είναι να δώσουμε μόνο τη βασική γνώση και από εκεί και πέρα εσείς με το κατάλληλο software το οποίο θα μάθετε, θα βγείτε στην αγορά εργασίας να γίνετε professionals στο συγκεκριμένο software το οποίο θα επενδύσετε τα επόμενα χρόνια, το expertise το οποίο θα αποκτήσετε. Εντάξει. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, κάποια συζήτηση, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι. Διαφορετικά να συνεχίσουμε στην παρουσίαση της ταινίας. Δεν ξέρω που θέλετε. Εντάξει. Ναι, παρακαλώ. Πείτε μου. Ναι. Ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια είναι η εισαγωγή των ατόμων από τον ΙΕΚ με πιστοποίηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα ΤΕΗ. Γεγονός το οποίο κολλήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό τη στιγμή που κάποιος τελειώνει τα ΙΕΚ με την πιστοποίηση, μπορεί να συνεχίσει τα ΤΕΗ. Μπορεί να έχει καλύτερο μισθό φυσικά στην αγορά εργασίας και να βρει και πιο εύκολα δουλειά. Λοιπόν, θα σας πω τι ισχύει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το μονοπάτι αυτό το οποίο λες. Δεν υπάρχει γιατί πιστεύω προσωπική μου σκέψη είναι ότι θα θέλει το σύστημα να τους περνάει μέσω πανελληνίων και θεωρεί ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για κάποιος να σπουδάσει. Εδώ έρχεται όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει, ξέρεις τι, πρέπει να δώσεις τη δυνατότητα κάθετα ανά επίπεδο σε κάποιον να εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε κολλήσει σε αυτό ακριβώς το σημείο. Δηλαδή δεν μπορείς από τα ΙΕΚ να πας πιο πέρα. Αυτό για να γίνει, θα πρέπει να γίνει αυτό που λένε πιστωτικές μονάδες. Υπάρχουν πιστωτικές μονάδες όπως και στα πανεπιστήμια πλέον. Όλα τα πανεπιστήμια παίρνεις κάποια νούμερα, κάποια units. Έτσι. Και με αυτά τα units μπορείς να πας σε ένα άλλο πανεπιστήμιο ή στο εξωτερικό, σε προγράμματα Erasmus κτλ. Και αυτά να τα συνυπολογίζεις για να κάνεις μια άθροιση για να μπορέσεις να βγάλεις κάποια units τα οποία συνεπάγεται ότι είναι ένα πτυχίο. Το πρόβλημα είναι ότι τα units τα οποία είναι στον χώρο των επαγγελματικών των ΙΕΚ, έτσι, δεν είναι ακαδημαϊκά units. Δεν τα βλέπουν ακαδημαϊκά, τα βλέπουν units τα οποία είναι επαγγελματικά. Και
το να σου ανοίξει ένα ακαδημαϊκό Ινστιτούτο, το επαγγελματικό, τα δημόσια, έχουν θέμα. Βέβαια, αυτό είναι πεδίο δόξης λαμπρό για τα ιδιωτικά ΙΕΚ, γιατί για αυτούς δεν τους νοιάζει και πάρα πολύ. Εντάξει, απλά ανοίγουμε την πόρτα, συμψηφίζουμε κάποια χρόνια και σας δίνουν ένα πτυχίο. Εντάξει, υπάρχουν σκέψεις τώρα, δεν θα μπω σε μια λογική αν αυτό είναι καλό ή κακό. Εντάξει, εγώ είμαι και της άποψης προσωπικά ότι όλοι κρινόμαστε. Άμα θεωρείς ότι είσαι καλός, εγώ πιστεύω να γίνει και ένα σύστημα το οποίο δεν χρειάζεται πανελλήνιες. Θέλετε να μπείτε όλοι σας, ναι. Αλλά θα είναι μια πυραμίδα, όπως είναι στη Γαλλία. Για να μπεις, μπορεί να μπείτε όλοι στην ιατρική της Αθήνας, έτσι. Αλλά θα βγει ένας, δύο, λίγοι. Είναι μια πυραμίδα. Εντάξει. Εμείς θέλαμε να μην εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα γίνει κάποιος διάλογος από ό,τι καταλαβαίνω τα επόμενα χρόνια και θα το δούμε. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας πω το άλλο μοντέλο. Το άλλο μοντέλο, επειδή όλοι έχουμε μάθει να πάμε σε ένα πανεπιστήμιο να το κάνουμε, σύμφωνοι και είναι καλό. Εγώ θα σας πω αυτή τη στιγμή η αγορά τι θέλει. Δεν θέλει πτυχιούχους. Θέλει μεσαία και κατώτερα στελέχη τα οποία να είναι expert σε αντικείμενο. Αυτό σημαίνει τι, ότι άμα τελειώσει ένα ΙΕΚ και πάρεις κατ' εμέ όλα αυτά τα online courses και γίνεις expert σε ένα αντικείμενο, θα έχεις πολύ πιο εύκολα δουλειά από κάποιον ο οποίος έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο. Αυτό λοιπόν το οποίο εγώ σας προκαλώ είναι να μπορέσετε τη γνώση και το expertise το οποίο θα αποκτήσετε από εδώ και από εκεί και πέρα να εξειδικευτείτε σε ένα τομέα, θα δείτε ότι η αγορά γενικά αυτό θα το εκτιμήσει. Και άμα γίνετε καλοί σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, έτσι, υπάρχει αγορά για αυτό το πράγμα. Εντάξει, φτάνει εσείς να επιλέξετε ποιος είναι αυτός βάσει του ταλέντου σας, της επιθυμίας σας, της όρεξής σας και όλων αυτών των πραγμάτων. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι πλέον, επειδή υπήρχε μια μονομανία της ελληνικής οικογένειας να πάει το παιδί στο πανεπιστήμιο, αυτό πλέον οι εξελίξεις το έχουν καταρρεύσει. Ρωτήστε όλους τους φίλους σας που έχουν τελειώσει ένα πανεπιστήμιο. Θα σου πούνε, και τι έγινε. Το ζητούμενο είναι η αγορά, η δουλειά. Η δουλειά αυτή τη στιγμή δεν θέλει έναν ακόμα πτυχιούχο φιλοσοφικής, η οποία είναι, ξέρει, τον Βασίλειο Βουλγαροκτώνων. Φάιν, και εγώ θέλω να κάτσω να διαβάσω ιστορία, έτσι. Αυτή τη στιγμή η αγορά θέλει όμως έναν expert σε C++ ή σε Java, ο οποίος μπορεί να στείλει τέτοια πράγματα, τα οποία εσείς τα ακούτε και τρομάζετε. Γιατί τρομάζετε? Αν βάλετε τον πισινό σας, και συγγνώμη για τα γαλλικά, και ασχοληθείτε με αυτό το πράγμα, θα μπορέσετε να βρείτε δουλειά. Πιστέψτε με, στο χέρι σας είναι. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και δικαιολογία, ξέρεις, πού θα βρω την πληροφορία. Η πληροφορία είναι στο ίντερνετ. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ό,τι ευκαιρίες έχετε εσείς, έχει ένας πλούσιος Ελβετός ή ένας Αμερικανός, αλλά και ένα φτωχό παιδί από την Καμπότζη. Αυτό είναι τρομερό που κάνει το ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Δίνει τρομερές δυνατότητες σε ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στη γνώση οπουδήποτε και να είναι. Δεν έχετε παρά να ασχοληθείτε, να πιστέψετε σε αυτό που κάνετε και να δουλέψετε παραπάνω, κάνοντας ό,τι καλύτερο μέσα από αυτό το οποίο αγαπάτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συνέχεια, Βασίλη. Ο Βασίλης έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Τον είχα όταν ήμουν στο ΙΕΚ και το βλέπω ότι συνεχίζει. Ναι, θα κάνουμε μια παρουσίαση τώρα. Η δουλειά την οποία είχαμε πει με τον Βασίλη, έτσι να σας πω λίγα λόγια, το είπαμε Planet ΙΕΚ. Υπήρχε η εξής απλή ανάγκη. Εγώ είδα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο να μαζέψει το εξής απλό. Όλα τα ΙΕΚ και όλες τις ειδικότητες. Οπότε τι φτιάξαμε? Φτιάξαμε μια βάση δεδομένων στην οποία είχαμε ειδικότητες, μαθήματα και ποια ΙΕΚ προσφέρουν αυτές τις ειδικότητες. Και είπαμε λοιπόν αυτή τη βάση δεδομένων από εκεί και πέρα να τη χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε ένα παιχνίδι το οποίο να είναι ευχάριστο για κάποιον ο οποίος θέλει να ψάξει μια πληροφορία, να ανοιξνεύσει το χώρο και να βρει αυτή την πληροφορία. Για νέα παιδιά, 18 και που ψάχνονται, νομίζω είναι ένας εύκολος τρόπος αυτό το πράγμα. Αυτή η πληροφορία να είναι προσβάσιμη. Αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά, είναι real time δεν είναι, αλλά είναι τα πραγματικά δεδομένα αυτή τη στιγμή που έχουν να κάνουν όλα τα ΙΕΚ της χώρας. Έτσι, νομίζω είναι μια πολύ καλή προσπάθεια που έγινε από τα παιδιά, η οποία ήταν στην version 1, τώρα σκεφτόμαστε να κάνουμε τη version 2 και το καθεξής. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και κάτι τέτοιο θα ήθελα όλοι σας να μπορέσετε να ασχοληθείτε για να κάνετε. Για να δούμε λοιπόν τι έκανε ο Βασίλης. Θα σας δείξουμε ένα παιχνίδι τώρα που έχουμε φτιάξει σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Unity. Ξεκινά. Λοιπόν, δουλεύει αυτό. Δουλεύει. Ένα, δύο. Άναψε.
Το χάλασε, ρε. Έλα, φώναζε, ακούγες. Ναι. Έλα, όχι. Ο νόμος του Μέρφη, άμα είναι κάτι στραβά, θα πάει, δεν υπάρχει περίπτωση. Για να καλύψω λίγο τον χρόνο των ομιλητών, να πω ότι αυτό το παιχνίδι σχεδιάστηκε με το Unity. Το Unity είναι ένα πολύ εύκολο πρόγραμμα, το οποίο όσοι από εσάς το έχετε δουλέψει, έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Ναι, ξεκίνησε λοιπόν, έλα από εδώ να τα πεις. Και είναι στο πρόγραμμα σπουδών των ΙΕΚ, στο ΔΕΛΤΑ εξάμεινο της ειδικότητας εφαρμογών πληροφορικής, και πιστεύω ότι και στο μέλλον θα εμπλουτιστεί και με καινούριες εκδόσεις και με καινούριες επιλογές. Ναι, ωραία. Το φτιάξες. Ένα χειροκρότημα εδώ μικρόφωνο. Μπορείς να πέσεις κάτω, κατέβα κάτω. Δώσε ρε. Κατέβα κάτω. Δώσε ρε. Το είχαν φανταστεί. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς... Ναι, ωραία. Έχουμε φτιάξει ένα παιχνίδι το οποίο το λένε Planet Egg. Αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά είναι ένα πληροφοριακό παιχνίδι. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τις ειδικότητες. Και να μην πολυμιλάω, να σας το δείξω άμα είναι. Έχει φτιαχτεί με τη Unity Engine. Engine. Ωραία. Αυτό είναι το πώς αρχίζει. Ουσιαστικά αυτό είναι web player. Είναι για το ίντερνετ. Απλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ίντερνετ, γι' αυτό το δείχνουμε. Πατάς play και ουσιαστικά αρχίζει το παιχνίδι. Είσαι εδώ πέρα σε ένα δωμάτιο και βλέπεις μπροστά σου ένα πίνακα ο οποίος σου εξηγεί ουσιαστικά πώς παίζεται το παιχνίδι. Σου λέει ότι με το ποντίκι μπορείς να κουνάς την κάμερα, με τα βελάκια ή το W, Α, S και D μπορείς να κουνάς το παίκτη σου. Άμα γυρίσεις μπορείς να δεις ποιοι το φτιάξαν το παιχνίδι. Και ουσιαστικά για να αρχίσει όλο αυτό, για να ζήτησε το τέτοιο σου λέει, για να πάτε στο δωμάτιο της ειδικότητας θα πρέπει να μπείτε στην κινηματοφορέα. Ο κινηματοφορέας είναι αυτό εκεί πέρα που στριφογυρίζει. Εδώ πέρα έχεις ένα χάρτη. Αυτός ο χάρτης σου εξηγεί ουσιαστικά πού είναι κάθε ειδικότητα, ώστε να μην κάθεσαι να ψάχνεις με τις ώρες. Για παράδειγμα, να πάμε στο τομέα πληροφορικής, ο οποίος είναι εδώ πέρα μπροστά. Το μόνο πράγμα που κάνεις είναι να μπαίνεις στη πύλη και βλέπεις τις ειδικότητες. Ο κάθε τομέας που μπαίνεις έχει τις ειδικότητες του μέσα. Π.χ. τομέας πληροφορικής έχεις μέσα το τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών, τεχνικός λογισμικού και ειδικότητα μας TEP. Πατάμε εδώ για παράδειγμα και σου βγάζει σε ποια ΔΙΕΚ υπάρχει. Ναι. Βλέπετε ότι είναι η πιο δημοφιλής ειδικότητα συγκεκριμένα. Η ειδικότητα, το web design είναι η πιο δημοφιλής ειδικότητα, είναι η παλιά ειδικότητα εφαρμογών πληροφορικής. Εδώ πέρα βλέπεις τα ΙΕΚ τέλος πάντων και άμα πατήσεις για παράδειγμα ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου, σου βγάζεις πληροφορίες όλες. Ουσιαστικά βλέπεις όνομα, Αγίου Δημητρίου, οδός, τηλέφωνο, fax, αρχιτεκτονικός κώδικος, διευθυντής, υποδιευθυντής, email, website. Από κάτω σου εξηγεί αριθμός μαθητών, πόσους μαθητές υπάρχουν στο εξάμεινο Β 33 μαθητές, στο εξάμεινο Δέλτα 19, σου λέει υπάρχει εξάμεινο Β και Δέλτα, αριθμός μημάτων, ένα τμήμα στο κάθε εξάμεινο. Αυτή είναι πραγματική πληροφορία, παιδιά, έτσι. Ναι. Και μπορώ... Κάτσε, ναι, και... Καλή ιδέα αυτή. Καλή ιδέα, ναι.
βγει μια δεύτερη έκδοση για αυτό το παιχνίδι. Θα είναι πιο ανεβαθμισμένη. Θα δείτε και φωτογραφίες. Θα βάλουμε παραπάνω πληροφορίες σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, θα το δείτε σε λίγο τώρα που θα. Γενικά το παιχνίδι αυτό, όσο πάει και εξελίζεται, είναι ακόμα σε μια version αρχική, ας το πούμε. Αυτό το παιχνίδι, αν καταλάβετε, έχει δημιουργηθεί μέσα σε 2,5 μήνες. Ξεχάσαμε να σας δείξουμε ότι άμα μπείτε εδώ πέρα, το κάθε σου λέει και τα μαθήματα εξαμήνων που έχει. Έχει κανονικά το πρόγραμμα, ώρες, ημέρες, θεωρία, εργαστήριο, σύνολο, επικοινωνίες δεδομένων, σου λέει τα πάντα. Όλα τα μαθήματα, το εξάμηνο κτλ. Πάντως, αν επιτρέπετε, είναι ωραία η παρατήρησή σου. Απλά ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι το ΙΕΚ έχει μια συγκεκριμένη δομή με συγκεκριμένες εξάμηνα κτλ. Πολλοί τα θεωρούν όπως είναι και σαν τα ΚΕΚ. Τα ΚΕΚ έχουν μια άλλη φιλοσοφία. Ανοίγω τώρα, ξεκινάω, κάνω λίγες εβδομάδες και ολοκληρώνω κάποια μαθήματα. Τα ΙΕΚ είναι αρχική επαγγελματική κατάρρευση και είναι δομημένο το πρόγραμμα σπουδών. Οπότε πρέπει αυτή η πληροφορία να περάσει προς τα έξω, ότι τα μαθήματα ξεκινάνε τον Οκτώβριο ή αν υπάρχουν λίγα τμήματα που ξεκινάνε τον Φεβρουάριο, που είναι το αρνέο εξάμηνο, και ολοκληρώνονται αντίστοιχα τον Ιούνιο ή αντίστοιχα τον Φεβρουάριο πάλι. Πάντως, αν επιτρέπετε λίγο, μείνε σε αυτή την εικόνα, έτσι, για να δείξουμε, να πούμε λίγα πράγματα για την ειδικότητα αυτή, αν επιτρέπετε. Εδώ βλέπετε τα μαθήματα αυτής της ειδικότητας είναι η καλύτερη παρουσίαση από αυτή που είχα πιο πριν. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην προσπάθεια να επικαιροποιήσουμε κάποια προγράμματα σπουδών της συγκεκριμένης ειδικότητας. Παραδείγματος χάρη, το μάθημα Pascal μάλλον θα φύγει και θα είναι γλώσσα προγραμματισμού C. Θα μπει μια γλώσσα προγραμματισμού Python και θα υπάρχει μια αναδιάταξη των ωρών. Το θέμα είναι ότι, όπως παρατηρείτε, υπάρχει το μάθημα πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα, το οποίο είναι οι ώρες αυτές, αυτό το τριώρο το οποίο είναι στην ουσία μπαλαντέρ μάθημα, το οποίο εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπό μορφή project, να κάνετε εργασίες σε θεματικές περιοχές, στις οποίες με τους καθηγητές σας έχετε επιλέξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι επιθυμητό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπαίνετε σε μια λογική παράδοσης και δημιουργίας ενός προϊόντος. Έτσι, αυτό βοηθάει πάρα πολύ, λοιπόν, στο να κάνετε κάποια project-based εργασία. Παρακαλώ. Η απάντηση είναι ότι... Ναι. Το θέμα είναι ότι το πρόγραμμα σπουδών δυστυχώς στα ΙΕΚ είναι 20 ώρες. Μέσα σε 20 ώρες τι να πρωτοβάλεις. Υπάρχει πλέον η νοοτροπία και η φιλοσοφία ότι στα ΙΕΚ πλέον κάνουμε μόνο κατάρτιση. Άρα, επειδή οι ξένες γλώσσες είναι γνώσεις τις οποίες έχει μάθει κάποιος στο σχολείο, όπως και ο χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών που ήταν παλιά, και αυτός πλέον θεωρείται ότι είναι γνώση η οποία έχει ήδη καλυφθεί από το σχολείο και δεν πρόκειται να ξαναμπούν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και νόημα πλέον να κάνουμε καθαρά hardcore εξειδίκευση. Και μπορώ να σας πω ότι και αυτά που βλέπω πολύ λίγα είναι. Θα περίμενα δηλαδή να είμαστε ακόμα πιο εξειδικευμένα πράγματα. Οι εποχές που κάναμε χρήση υπολογιστών ή αγγλικά γενικής μορφής, νομίζω τελείωσαν. Τώρα, αν πραγματικά χρειάζεται η γλώσσα αγγλικής, ας πούμε, εξειδικευμένη κτλ., κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες έχουν. Τουλάχιστον στην πληροφορική θεωρώ ότι πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για αγγλικά και την πληροφορική εξειδικευμένο. Η δικιά μου προσωπική άποψη. Να δούμε και άλλες ειδικότητες, να μην είμαστε μόνο. Ωραία, να τους δείξουμε και άλλες ειδικότητες. Ναι. Γενικά, πάτησα το έψιλον εγώ και με έστειλε πίσω, στο κάθε στενή από εκεί πέρα που μπήκες, ας πούμε. Ώστε να μπορείς να εξερευνήσεις και τις υπόλοιπες, να μπορείς να δεις και τις υπόλοιπες ειδικότητες, τι έχουν μέσα. Ναι. Όλο το πρόγραμμα, όλο το παιχνίδι. Ναι, όλο το Unity. Βέβαια υπάρχουν πολλά 3D μοντέλα, όπως για παράδειγμα η κούκλα εδώ πέρα και το σπίτι, που έχει φτιαχτεί στο Blender. Το Blender είναι ένα 3D engine. Ναι, αυτό. Ας πούμε ότι υπάρχει και πάνω όροφος, ο οποίος πηγαίνει εδώ πέρα. Αυτό μεταφέρει προς τα πάνω. Μπαίνει σε παράδειγμα τεχνολογία τροφίμων και ποτών.
ουσιαστικά σε βγάζει σε ένα δωμάτιο. Το κάθε δωμάτιο έχει το δικό του στυλ, ας το πούμε. Αλλά το καθένα έχει την ίδια ιδιοτροπία. Βλέπετε ότι υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες είναι λίγα οι ΕΚ που έχουν, έτσι. Δεν είναι πολύ δημοφιλές. Είναι... Πάμε όμως και στον υγεία πρόνοια να δείτε τι γίνεται. Έτσι, για να έχετε μια αίσθηση. Όχι, θα πάμε στο καλλιτεχνικό. Πάμε καλύτερα. Να πάρουμε παραπάνω γεύση. Yes. Δεν είναι μαύρος, είναι σκίας, είναι... πέφτει ο ήλιος. Ουσιαστικά εδώ πέρα είναι 27 ειδικότητες, ναι. Και το καθένα μέσα έχει... Εντάξει, αυτό έχει λίγα. Θα σου πω ποιο έχει πολλά. Ναι, και κάποιες είναι οι οποίες δεν λειτουργούν, γιατί δεν έχουν δημιουργηθεί. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, αυτή έχει πολλές. Ψή δεν έχει καθόλου. Γεια. Βασίλη, ποια ήταν αυτή που λες εδώ. 200. Όχι, δεν είναι αυτή. Κάτσε, παιδί. Θα τα διαβάσω. Θα γίνει μια μικρατόνα μου. Τι έχω ανοίξει όλες, δάει. Δεν είναι αυτές, Καλά, anyway. Στο υγείας πρέπει να ήταν. Ναι. Το υγείας είναι εδώ δίπλα. Ωραία, αυτό έχει πολλά. Το βρεφονικιακό μου έχει τα παραπάνω. Δηλαδή όλα αυτά για να τα φτιάξουμε, έχουμε φτιάξει ένα κουτάκι, έχουμε γράψει τα πάντα μέσα, όλη την πληροφορία. Το καθένα από αυτά έχει την επιπλέον πληροφορία μέσα του για να ανοίξει. Το καθένα μπορεί να πάει πίσω, όλο αυτό δεν ήταν αρκετά εύκολο για να φτιαχτεί. Το καθένα έχει το μάθημα εξαμήνων του. Μπορείς να πηγαίνεις από σκηνή σε σκηνή. Και παράλληλα μπορείς να δεις τα πάντα. Ουσιαστικά δεν χάνεται κάποια πληροφορία ή κάτι. Όλα είναι static, ας πούμε. Ωραία. Ας πούμε ότι πάνω κάτω αυτό είναι το παιχνίδι. Μπορείς να εξερευνήσεις όλες τις ειδικότητες, τα πάντα. Να δείξουμε τώρα κάτι εικόνες. Το παιχνίδι αυτό πρόκειται να αναβαθμιστεί λίγο. Το οποίο είναι ακόμα σε στάδιο που προχωράει. Ουσιαστικά πρόκειται να γίνει λίγο πιο παιχνίδι, ας το πούμε. Θα έχεις, για παράδειγμα, έναν άνθρωπο με ένα ποδήλατο και θα μπορεί να ταξιδεύει σε ένα χώρο και θα σου λέει, για παράδειγμα, διαλέγεις στην αρχή την ειδικότητα του τομέα που θέλεις. Για παράδειγμα, λες, θέλω να πάω στο τομέα υγείας και πρόνοιας. Θα σου εμφανίσει ένα δρόμο, ένα φωτισμό, ουσιαστικά, που θα σου δείχνει το path του δρόμου. Και θα σε πηγαίνει ανάλογα με διάφορο parkour style, ας πούμε, με το ποδήλατο. Ουσιαστικά υπάρχει ένα περιβάλλον. Να, εδώ πέρα σου λέει, για παράδειγμα, διαλέγεις το μηχανολογία, γράφει εδώ πέρα. Και ουσιαστικά ανοίγει εδώ πέρα η πύλη και σε στέλνει. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι αυτό δεν έχει τελειώσει, αυτό δεν μπορούμε να σας το δείξουμε, δεν το έχουμε κάνει export. Αν θέλετε να σας δείξουμε και λίγους κώδικες. Αυτό εδώ πέρα είναι το GUI, δηλαδή όταν πάταγες στο κάθε EEC και σου βγάζεις τις πληροφορίες του. Παράδειγμα λες εδώ πέρα όνομα, οδός, τηλέφωνο, όλα αυτά που έβλεπες στο προηγούμενο. Ουσιαστικά ο κώδικας του είναι αυτός εδώ πέρα για να εμφανιστεί εκείνο. Αυτός ο κώδικας είναι ένας ο οποίος μπαίνει παντού και ουσιαστικά αναγράφει τις πληροφορίες. Ουσιαστικά είναι σαν να δημιουργείς ένα πίνακα. Γενικά δεν είναι μόνο αυτοί οι κώδικες, υπάρχουν πάρα πολλοί. Απλά τώρα θα σας δείξουμε όλους. Θα σας δείξουμε τους πιο απλούς. Αυτός εδώ πέρα ο κώδικας είναι όταν πάταγες πάνω σε κάποιο κουμπί να σου βγάλει τον ήχο και να αλλάξει χρώμα. Ουσιαστικά είναι ένας κώδικας για το κάθε πράγμα. Δηλαδή δεν είναι ένας κώδικας όλο το παιχνίδι, δεν είναι 20.000, 50.000 γραμμές το παιχνίδι. Είναι πολλοί κώδικες, ο οποίος ο ένας μιλάει με τον άλλον. Δηλαδή άμα ήταν να κάνουμε όλους τους κώδικες σε έναν, θα είχε κρασάρει, ας πούμε, το παιχνίδι 550 φορές. Ωραία, plan the site. Να δείξουμε και το site, Βασίλη. Δείξτε το.
Γενικά αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι υπάρχει στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Είναι στο, να πούμε το κύριο, το site για εγώ. Θα το πω το site. Είναι στο planetiek.sireneinformatics.com. Γράψε. Δεν έχουμε και ίντερνετ. Άνοιξε το δώρο κανονικά. Ναι, open with Firefox. Αυτό εδώ είναι το site. Ουσιαστικά για να τρέξει το παιχνίδι χρειάζεσαι έναν Unity Web Player. Αυτό το Unity Web Player ουσιαστικά, άμα δεν ξέρεις πώς να το κατεβάσεις, το μοναδικό πράγμα που κάνεις είναι να πατάς κλικ εδώ πέρα και σε στέλνει κανονικά στη σελίδα άμα έχεις ίντερνετ και στο κατεβάζει κατευθείαν κάτω στο download. Αλλά υπάρχουν και οδηγίες οι οποίες σου εξηγεί. Για να τρέξει το παιχνίδι χρειάζεται να κατεβάσει το Unity Player, πατάς εδώ πέρα κατευθείαν και στο κατεβάζει άμα έχεις ίντερνετ. Και σου δείχνει και το install πώς γίνεται. Πατάς finish. Σου δείχνει διάφορα πράγματα, για παράδειγμα στο Google Chrome για να τρέξουν τα plugins. Το Google Chrome ουσιαστικά για να έχει παραπάνω ασφάλεια σου ακυρώνει τα plugin. Και για να τα τρέξεις πρέπει να πατήσεις δεξί κλικ να το επιτρέπει αυτή τη φορά. Αλλά υπάρχει ένας τρόπος στο οποίο ουσιαστικά για το παιχνίδι, για το Unity Web Player, να του λες κάθε φορά τρέξω μου. Και ουσιαστικά σου δείχνουμε τον τρόπο, πηγαίνεις στα plugins και πατάς να επιτρέπεται πάντα. Ουσιαστικά αυτό ήταν και το site. Να πούμε λίγο εδώ πέρα ότι αυτό που προσπαθεί να δούμε τώρα είναι, είδαμε το παιχνίδι πώς είναι. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε ένα όραμα ποιο είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να δούμε τι εξυπηρετεί, τι θέλουμε, τι στοχεύουμε και αυτό που στοχεύουμε μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε έχοντας καλύτερο σχεδιασμό, καλύτερο design και ούτω καθεξής. Σίγουρα σε κάθε πρόγραμμα, σε κάθε παιχνίδι κτλ. Υπάρχει η πρώτη έκδοση και από εκεί και πέρα υπάρχει δεύτερη και τρίτη και το καθεξής. Και σίγουρα βοηθάει και βελτιώνεται κάθε φορά. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το βλέπουμε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι καθαρά πληροφοριακό. Αυτό το οποίο έχει ανάγκη είναι τι, το μου πείτε, να είναι πιο παιχνίδι. Χρειαζόμαστε λοιπόν να κάνουμε αυτό που λέγεται gamification. Να το κάνουμε παιχνίδι. Για να γίνει παιχνίδι, θα πρέπει να του βάλουμε πράγματα τα οποία θα το κάνουν πιο διαδραστικό με τον χρήστη, να του δώσουμε επιλογές κτλ. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Μία σκέψη, παραδείγματος χάρη, είναι να βάλουμε quiz, τα οποία είναι ψυχοτεχνικά, έτσι, τα οποία θα σου δίνουν ένα προφίλ ενός χαρακτήρα και θα σου προτείνει το σύστημα ότι ξέρεις, εσύ το προφίλ σου είναι να γίνεις ξέρω εγώ καλλιτέχνης ή είναι να γίνεις ξέρω εγώ νοσηλευτής. Υπάρχουν τέτοια συστήματα τα οποία μπορούμε να ενσωματώσουμε και να εμπλουτίσουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα με περισσότερες επιλογές. Λοιπόν, μια άλλη έκδοση θα ήταν να είναι πιο παιχνίδι. Ναι, δηλαδή να μαζεύεις νομίσματα, για πες το λίγο. Ουσιαστικά το δεύτερο version, όπως είπε και τα λοιπά, όπως είπα, θα έχεις το ποδήλατο και λοιπά και αυτά. Αλλά θα υπάρχει και το action. Δηλαδή θα μπορούμε να σε κάνουμε να δραστηριοποιείσαι μέσα στο χώρο εκεί πέρα. Θα υπάρχουν διάφορα νομίσματα, όπως είπε και ο κύριος, τα οποία θα είναι η πόντι σου. Αυτή η πόντι ουσιαστικά, κάθε φορά που μαζεύεις ένα μέρος των πόντων, θα ξεκλειδώνεις κάτι. Αυτό το κάτι θα αποφασίσουμε τι θα είναι. Μπορεί να είναι κάποιο αυτοκίνητο, να ξεκλειδώνεις, να είναι κάποια στολή, κάποια πράγματα τα οποία θα θες να παίξεις ώστε να τα ξεκλειδώσεις. Θα έχει λίγο ενδιαφέρον δηλαδή. Ουσιαστικά όσο πάει και θα εξελίζεται και θα εξελίζεται, ίσως στο πιο μέλλον βάλουμε και database, το οποίο θα μπορεί ο κάθε μαθητής του ΙΕ, για παράδειγμα, να μπει να έχει το πρωτοτυπικό του κωδικό, τις πληροφορίες του κτλ. Αυτό θα είναι το πώς θα εξελιχθεί, θα δούμε. Αυτό που θέλω να σας δείξω και μου είπε ο συνάδελφος από εδώ πέρα, είναι να σας δείξω τα αρχεία του παιχνιδιού. Δηλαδή, Βασίλη, πού πήγε ο σκληρός δίσκος? Πήγαινε...
Λοιπόν, μέχρι να σας πούνε τι είναι, εγώ θέλω να πω και το εξής. Σε ό,τι κάνετε πλέον από τη στιγμή που ολοκληρώσετε τις σπουδές σας κτλ., κοιτάξτε και το επιχειρηματικό κομμάτι. Το επιχειρηματικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το οποίο βγάζεις πρέπει να σκεφτείς πώς θα το πουλήσεις. Mm. Και πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε με όρους οικονομίας. Τι λοιπόν θα κάνεις ένα site, ένα παιχνίδι να είναι αντελεαστικό? Είναι η πληροφορία η οποία έχει, η οποία είναι η πληροφορία η οποία αναζητάς, που είναι δελεαστική, ή μπορείς αυτό το πράγμα να το συνοδεύσεις και με revenues, με έσοδα on the fly που λέμε. Δηλαδή, να βάλεις banner, να βάλεις διαφημίσεις, να βάλεις πράγματα τα οποία, όσο πιο γνωστό είναι ένα site, το συγκεκριμένο και μια ιστοσελίδα, αυτό μπορεί να παρουσιάσει και άλλα πράγματα, να το προχωρήσει 10 βήματα πιο πέρα. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα θέλαν να διαφημίσουν κάποια πράγματα μέσα σε ένα τέτοιο site, αν έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Είναι ένα site το οποίο έχει μια σημαντική πληροφορία, η οποία κάποιοι άλλοι δεν την έχουν. Υπάρχει ζήτηση για αυτή την πληροφορία, άρα εμείς θα πρέπει να σκεφτούμε τι είναι αυτό το οποίο θα μου κάνει να έχω έσοδα, με ποιο τρόπο θα έχω αυτά τα έσοδα και πώς θα αυξήσω τον αριθμό των επισκέψεων για να αυξηθούν και αυτά τα έσοδα. Έτσι. Άρα, από ένα σημείο και μετά, θα πρέπει να βλέπεις και το επιχειρηματικό κομμάτι πίσω από όλο αυτό και ποιες είναι οι συνέργειες με τις οποίες μπορείς εσύ αυτό το παιχνίδι να του δώσεις ζωή, ώστε να μπορέσει να σου δώσει χρήματα. Εντάξει. Μια ιδέα θα ήταν να βάζεις διαφημίσεις, ξέρω εγώ, και ιδιωτικών ΙΕΚ. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να θέλει κάποιος να δώσει και αυτή την πληροφορία. Ή θα μπορούσαμε να είχαμε και εμείς αυτή την πληροφορία. Έτσι. Να είχαμε δηλαδή, έτσι όπως έχουμε τα δημόσια, να είχαμε και τα ιδιωτικά. Εντάξει, αυτό θα μπορούσε ίσως να είναι μια επόμενη σκέψη. Και αυτή είναι μια πληροφορία η οποία μπορεί να την δει κάποιος μετά επιχειρηματικά, αν θέλει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να πω και το εξής, ότι θα πω τώρα με τι είδους κώδικες φτιάξαμε το παιχνίδι. Εμείς χρησιμοποίησαμε και πολύ JavaScript και C#. Η JavaScript ουσιαστικά δεν είναι αυτή που ξέρουμε του ίντερνετ, αυτή η JavaScript που φτιάχνουμε διάφορα nav και sliders. Είναι η JavaScript του προγραμματισμού παιχνιδιών και η JavaScript των ιστοσελίδων, ας πούμε. Εμείς, για παράδειγμα, εδώ πέρα χρησιμοποιούσαμε τη JavaScript πιο πολύ, η οποία έχει και OpenGL μέσα. Η JavaScript αυτή τη στιγμή μπορείς να βάλεις χρώματα κτλ. Και όλα αυτά. Ενώ σε C# τη χρησιμοποιούμε πιο πολύ για κάμερες. Δηλαδή, όταν πας να φτιάξεις ένα παιχνίδι, πρέπει να ξέρεις το τι θα χρησιμοποιήσεις πού και πώς θα το χρησιμοποιήσεις για να τα ενώσεις. Δηλαδή, όλα αυτά τα γραφικά που είδατε εκεί πέρα κτλ. Είναι απλές εικόνες, οι οποίες έχουν αυτά τα εφέ μέσα. Αν τα δείτε, υπάρχουν κάποια εφέ τα οποία αυτά είναι προγραμματιστικά, είναι με C#, τα οποία αυτά φτιάχνουν τα χρώματα και κάνουν όλα τα εφέ που είδατε. Ουσιαστικά, αυτό το παιχνίδι έχει 3 γίγκα υλικά μέσα. Αλλά όταν το παιχνίδι γίνεται export, μέσω κώδικων κτλ. Γίνεται 50 MB. Ώστε να τρέξει στο browser και να μην σου κολλάει ουσιαστικά. Άμα είσαι αργό, ίντερνετ κτλ., τρέχει το παιχνίδι. Ουσιαστικά η Unity έχει τον player της που αυτό πράγμα που κάνει είναι να φορτώνει όλο το παιχνίδι και μετά να το παίζεις κανονικά χωρίς να κολλάς ό,τι γραμμή και να έχεις κτλ. Αυτά από μένα. Επίσης να πούμε ότι θα υπήρχε μια δυνατότητα να γίνει και μια. Και μια mobile έκδοση, γιατί τι γίνεται, η αγορά αυτή τη στιγμή, αυτή την πληροφορία τη θέλει κάποιος χρήστης να την δει και online. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να γίνει και μια mobile έκδοση της πλατφόρμας αυτής ή του παιχνιδιού αυτού και αυτό το πράγμα θα μπορούσε ακόμα και να πουληθεί στο Google Apps ή στο Apple Store και ούτω καθεξής. Βλέπετε λοιπόν ότι ένα προϊόν μπορείς να το πουλήσεις, να το ξαναχρησιμοποιήσεις, να το μεταβάλεις και να το προωθήσεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, έτσι. Αυτό είναι σαν παράδειγμα που ήθελα πιο πολύ να σας δείξω εγώ από πλευρά σου, ότι κάτι είναι ζωντανό. Και όσο πιο πολλές ιδέες υπάρχουν, έτσι, τόσο πιο πολλές επιλογές μπορείς να κάνεις και αυτό βέβαια να είναι κάτι θετικό,
κάτι το οποίο θα μπορέσει να σου δώσει ακόμα και κέρδος. Εντάξει. Λοιπόν. Ερωτήσεις. Okay. Εντάξει. Ωραία, να προχωρήσουμε στην επόμενη. Δεν ξέρω αν θέλετε να... Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Κρίμα που δεν έχουμε πιο πολύ χρόνο να τα πούμε. Είναι πραγματικά ο Δημήτρης μπορεί να μιλάει με τις ώρες γι' αυτό και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις γι' αυτό, όπως κάτι για το ανοιχτό λογισμικό να λέγαμε. Ναι, ναι, οπωσδήποτε αυτό. Αλλά νομίζω ότι έχουμε βγει πολύ εκτός χρόνου, δυστυχώς. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε την ταινία τώρα. Που θα περιμένετε κι εσείς. Ίσως να κάνουμε μια αναφορά για το open source μετά την ταινία και ναι, αν υπάρξει τι χρόνος. Εργαλεία κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει. Εντάξει. Γιατί και εδώ πολλοί από τους μαθητές μου τους κάνω Blender και θα θέλανε να ακούσουν λίγο για το... Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε νομίζω τώρα με την προβολή της ταινίας. Οπα. Η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη με την έννοια ότι είναι μια ταινία η οποία... φαίνεται σαν ανέραση τεχνική, αλλά στην πραγματικότητα είναι άκρος επαγγελματική. Θυμίζει λίγο τις δουλειές των Monty Python, αν σας αρέσουνε κάτι τέτοια. Είναι η πρώτη ελληνική ταινία με σούπερ ήρωα που έχει γυριστεί ποτέ. Παίχτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και πήρε ρεκόρ ψήφων κοινού από ιδρύσεως του Φεστιβάλ. Είχε πάρει νομίζω 5.500 ψήφους και ένα τρελό νούμερο. Επίσης την είχαμε βραβεύσει και εμείς. Είχα τη χαρά να διοργανώνω ένα φεστιβάλ κινηματογράφου πριν κάτι χρόνια και είμαστε την είχαμε βραβεύσει μάλιστα πριν τη Θεσσαλονίκη, όταν η ταινία ήταν ακόμα στο στάδιο του μοντάζ. Ο λόγος που ήθελα να τη δείτε βασικά είναι για να δείτε, θα δείτε τα εφέ της, δώστε βάση γιατί μετά θα έχετε την ευκαιρία να τα ρωτήσετε από το δημιουργό τι έγινε, πώς έκανε το κάθε τι. Οπότε δώστε προσοχή, έχει πάρα πολλά εφέ παντού. Όχι. Ο λόγος που ήθελα να τη δείτε είναι για να δείτε ότι είναι μια ταινία που θα μπορούσατε να την έχετε κάνει εσείς. Με τις γνώσεις και τα εργαλεία που παίρνετε εδώ πέρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι ο κινηματογράφος είναι κάτι πολύ μακριά από εμάς. Όχι. Είναι τα απλά εργαλεία που μαθαίνετε να δουλεύετε. Εντάξει, δηλαδή έγινε από ανθρώπους σαν και εσάς και εμένα. Αυτό ήθελα να πω. Δείτε τη και τα σχόλια μετά. Πάμε, Μπίλι.